Κύριοι συνάδελφοι, θέλω με ό,τι καταλαβαίνετε πρέπει να μιλήσουμε αυτή την ώρα είναι για το θέμα το προσφυγικό, ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία και τη χώρα μας. Ένα θέμα ιδιαίτερα πολύπλοκο και ευαίσθητο, αφού έχει να κάνει με την διαχείριση ανθρώπων και ιδιαίτερα ανθρώπων απελπισμένων. Όπως ξέρετε, εδώ και 5 χρόνια η χώρα μας έχει βρεθεί πρώτη να υποδέχεται πρόσφυγες και μετανάστες από τις χώρες Συρίας, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη και άλλες χώρες. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε όλοι με ευαισθησία και αυτές τις μέρες ζούμε και βλέπουμε στα σπίτια μας, στις τηλεοράσεις, το δράμα, θα έλεγα, αυτών των ανθρώπων και την τραγωδία που περνάνε σε αυτή την κατάσταση. Στις 3 και 4 Μαρτίου, πολύ περιληπτικά, για να μην πλατιάζουμε, είχαμε συναντήσεις στα Γιάννα με το διαχειριστικό τμήμα της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία συμμετέχει ο Περιφερειάρχης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης, ο Μέραρχος, που έχει όλη τη διαχείριση, ο στρατός, να ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει τη διαχείριση όσον αφορά τους πρόσφυγες, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι δήμαρχοι και οι μητροπολίτες. Η συζήτηση έγινε και κλεισμένο των θυρών. Όσο μου επιτρέπετε να πω, δεσμευτήκαμε ότι εκεί δεν θα κάνουμε δηλώσεις, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, εθνικό και πέρα και κοινωνικό και πολιτικό και ό,τι άλλο θέλετε. Συζητήσαμε και είπαμε, μας ζητήθηκε να προτείνουμε όλοι οι Δήμοι μια έκταση, είτε για να γίνει ένα κατάλημα, είτε κάποιος στεγασμένος χώρος. Επιστρέφοντας από τα Γιάννα, θεώρησα και ότι υπήρχε η προτροπή να μην διαρρεύσει τίποτε. Είχα μια συνάντηση με τους αρχηγούς των παρατάξεων που συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει και σαν τοπική κοινωνία να συμβάλλουμε σε αυτό το δράμα των ανθρώπων και να προτείνουμε μια έκταση για κατάλημα. Και προτείναμε μια έκταση 22 στρεμμάτων, δημοτική έκταση, στην αγροτική περιοχή Λουτρό. Την άλλη μέρα πήγαμε, την καταθέσαμε αυτή την πρόταση. Και ακούστηκε και άλλες φωνές. Έτσι. Ακούστηκε να πάμε στο Κουκουρί και πριν προλάβω να καθίσω, μόλις έμπαινα μέσα, του λέω δεν μπορούμε να πάμε στο Κουκουρί γιατί είναι μέσα στον ιστό της πόλης, είναι στην είσοδο της πόλης και απέναντι ακριβώς σε 20 μέτρα είναι το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης μας κτλ. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι, θα έλεγα, ευκαιρία για να κάνουμε οποιαδήποτε πολιτική ή οποιαδήποτε κριτική. Θα πρέπει πάνω απ' όλα οπωσδήποτε κριτική μπορεί να κάνουμε όσον αφορά το σχεδιασμό και ο σχεδιασμός, να ξέρετε, είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έστειλε μετά την πρόταση τη δικιά μας για το Λουτρό, έστειλε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο κύριος Βίτσας ο Υπουργός και λέει ότι συμφωνεί και επιλέγει, κάνει τελική πρόταση που λέει ποιες εκτάσεις και ποια κίνητα θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες και αναφέρει το ορφανοτροφείο και το γήπεδο στα Δολιανά, μέρος του διαδρόμου προσγειώσεως της περιοχής Κατσικά, μαθητική εστία στο Τσοπέλογο, το στρατόπεδο Πετρουλάκης Ελπιάδα και το αγροτεμάχιο στο χωριό Λουτρό χωριό, το λέει εδώ πέρα, δεν είναι αγροτική περιοχή. Και έπρεπε να απαντήσουμε μέσα σε μία ώρα, στα πάνω στο έγγραφο. Εγώ, ο Δήμαρχος, ύστερα με επικοινωνία με τους αρχηγούς των παρατάξεων, απάντησα και λέω σχετικά με τη δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με την τελική σας πρόταση και την επιλογή της περιοχής Λουτρό του Δήμου μας. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι ο προτινόμενος χώρος απαιτεί μεγάλη και σοβαρή διαμόρφωση με σκοπό την αξιοπρεπή κάλυψη του συνδικών διαμονής και ιδιαίτερα προέχει η ασφάλεια και οι χώροι υγιεινής. Αυτό είναι το έγγραφο που στείλαμε όσον αφορά στην απάντηση του Υπουργού. Θέση μας ήταν του Δήμου, του Δημάρχου, στην σύσκεψη εκεί πέρα ότι πάνω απ' όλα όποιος χώρος τελικά επιλεγεί στον τόπο μας, οι άνθρωποι αυτοί να διατηρήσουν τη δική τους αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και μία παρατήρηση που έκανα, είπαν ότι κάποιος από εκεί, ότι αυτό το ζήτημα θα κρατήσει 20 μέρες έως 3 μήνες. Αντέταξε και λέω αυτό δεν μπορεί να είναι 20 μέρες έως 3 μήνες για να μην έχουμε αυταπάτες μεταξύ μας. Αυτό το πρόβλημα θα κρατήσει χρόνια, γιατί όσο συντηρούνται οι πόλεμοι στη Συρία, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν,
δυστυχώς θα συνεχίζουν να έρχονται ροές, αυξημένες ροές προσφύγων και το πρόβλημα θα διωγγώνεται κάθε μέρα. Και αυτό το τόνισα, και όχι μόνο ότι διεξάγονται οι πόλεμοι, συντηρούνται οι πόλεμοι, όπως ξέρετε ο πόλεμος στη Συρία είναι 5 χρόνια. Σήμερα, τώρα το απόγευμα 5 και 10, γιατί έφυγα 4 και γύρισα 5 και 10, δεν είχε έρθει, ήρθε άλλο ένα έγγραφο από το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, του κυρίου υπογράφου Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας. Να σου το διαβάσω γιατί μόλις τώρα ήρθε, πριν μια ώρα. Θέμα: αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου μας με τους φορείς της αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σχετικά με τη φιλοξενία προσφύγων, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών για τη στέγαση αυτών, ζητούμε τη συνδρομή σας με την υπόδειξη από μέρους σας κατάλληλων χώρων εντός των περιοχών αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι είναι δυνατόν να παραχωρηθούν άμεσα για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων. Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι κατάλληλοι για να καλύψουν τις έκτακτες και επιτακτικές αυτές ανάγκες θεωρούνται χώροι οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι ή χρήζουν εργασιών μικρής κλίμακας ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την προσωρινή φιλοξενία του πληθυσμού αυτού, όπως ελεύθερα οικόπεδα, εκκλησιακά κέντρα, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία και άλλοι παρόμοιοι χώροι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των υποδεικνυωμένων χώρων είναι να βρίσκονται εντός ή πλησίων του αστικού ιστού, να υπάρχει ή να είναι δυνατή η σύνδεση με δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτούς και να εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι κατά την αναζήτηση των προαναφερόμενων χώρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κείμενη νομοθεσία με σκοπό να υποτιμούν χώροι ή περιοχές για τους οποίους δεν ισχύουν πολυδομικοί ή άλλοι είδους περιορισμοί, παρασύρουν δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικού χώρου κλπ. Σε αυτούς τους χώρους, λέει, να μην προταθούν. Λόγω των ειδικών συνθηκών, παρακαλούμε άμεσα την ανταπόκριση δικής σας και στις δικές σας ενέργειες. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Ο Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας. Αυτά είναι τα πράγματα μέχρι στιγμή. Τίποτα άλλο δεν συγκεκριμένο. Εχθές μου λέγανε πού θα τους φέρετε σήμερα, αύριο έρχονται 300 πρόσφυγες. Δεν έχουμε τίποτα από κανένα. Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση πέρα από αυτό που σας διάβασα πριν 5 και 10. Καμία άλλη ενημέρωση από κάποιο όργανο, έτσι, είτε από την Ιεραρχία, είτε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είτε του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι σήμερα έχουμε αυτά. Τώρα θέλουμε, εμείς κινήσαμε το εθελοντικό δίκτυο του Δήμου μας. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να μείνουμε κι εμείς απαθείς και να βλέπουμε παιδάκια μικρά να υποφέρουν κτλ. Με πρωτοβουλία και του συναδέλφου του Βαγγέλη του Συγκούνα, βγάλαμε μια ανακοίνωση και στη συνεργασία πάντα με την πρόνοια ζητήσαμε από τους φορείς και τους πολίτες, όσοι θέλουν να συνδράμουν, να συγκεντρώσουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας και ήδη υγιεινής και ρούχα και ήδη ένδυσης και υπόδεισης. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ έκανα μια πρόταση στο Υπουργείο, μίλησα με κάποιον, ότι μπορεί, αν γίνει τελικά ένα μεγάλο κατάλημα που θα δεχτεί 5.000 που λένε στην Ολυμπιάδα, μπορούμε εμείς, οι περιφερειακοί ή άλλοι δήμοι, να βοηθήσουμε και εκεί. Δεν πρέπει να περιμένουν να έρθουν εδώ και να βοηθήσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε και στην Άτα και στα Τρίκαλα και στα Γιάννα κτλ. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν προχωρήσουμε. Αλλά εχθές έμαθα πήγανε στην Καλκίδα, που δεν ήταν στο σχεδιασμό άμεσα. Έτσι, Βόλο, Τρίκαλα κτλ. Εμείς δεν ζητήθηκε, πέρα από αυτό το έγγραφο που ήρθε τώρα πριν μια ώρα, άλλο τίποτα δεν ήρθε. Ούτε έχουμε τίποτα. Και ό,τι είναι θα το συζητήσουμε εδώ για να γνωρίζει και η τοπική κοινωνία, πάνω απ' όλα, γιατί σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει η συνένεση και η βούληση και η καλή βούληση όλων των φορέων για να στηθούμε. Εγώ θέλω να στηρίξω, εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που παίρνω από την τοπική κοινωνία. Και πρέπει να πω ότι με επισκέφθηκε ο Σύλλογος Ταξιούχων Δασκάλων που εξέφρασαν την βούληση και τη θέληση να προσφέρουν και τι να προσφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι και τιμητικό, αλλά και άλλοι μεμονωμένοι πολίτες, αλλά και άλλοι φορείς. Αυτοί το αναφέρω επειδή ήρθαν στο γραφείο μου επίσημα και ζήτησαν να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Αν θέλετε. Ευχαριστούμε.